Τρία φαγητά τίγκα στην πρωτεΐνη για να αδυνατήσεις γρήγορα, να κρατήσεις τη μυϊκή σου μάζα, την οστική σου πυκνότητα και να χάσεις καθαρό λιπάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο είναι αρνί. Εγώ δεν είμαι του αρνιού και εγώ δεν είμαι του αρνιού και εγώ δεν είμαι του κράτους και εγώ δεν είμαι του κράτους. Για μια στιγμή κοιτάω έξω. Λέω, μπορεί να είμαστε στη Σουηδία, ρε παιδί μου. Με όποιον μιλάω δεν είναι του αρνιού και δεν τρώει. Δεν τα μπορεί αυτά. Μετά κάτι συμβαίνει μετά το Πάσχα και όλοι έχουμε παχύνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Προσπαθώ και εγώ να το καταλάβω. Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που τρώει αρνί, αυτό που θα σου πω είναι ότι εάν φροντίσεις η κοπή να είναι σωστή και να μην φας 3 κιλά αρνί, να μην φας το μισό αρνί εσύ, κολόπεδο. Σένα μιλάω. Η μεσογειακή διατροφή που διδάσκεται στα σχολεία στο εξωτερικό και στην Αμερική λέει κόκκινο κρέας μία φορά την εβδομάδα. Άπαχο, καλό, καλή κοπή και είναι μια χαρά. Στις δοσολογίες που πρέπει. 2 μπουνίτσες, μία μπουνίτσα. Πολύ καλή επιλογή. Τίγκα στην πρωτεΐνη. Και είναι και χαμηλή σε λιπαρά σχετικά. Αν πάρεις άπαχο, εντάξει. Πρόσεχε, σου λέω άπαχο. Μην πάρεις το λιπάκι, εσύ τρως το λιπάκι με την κουτάλα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι η αγκινάρα. Και αγκινάρα, η καρδιά της αγκινάρας, όχι το απ' έξω, το μέσα. Τώρα, η αγκινάρα είναι εξαιρετική επιλογή. Μπορείς να το μαγειρέψεις με κυριολεκτικά οτιδήποτε στο φούρνο. Μπορείς με χταπόδια, με αρνιά, με κρέατα, με μανιτάρια, με ό,τι θες, βάλεις και την αγκινάρα. Η αγκινάρα έχει πολύ ψηλή πρωτεΐνη, φουλ χαμηλό σε θερμίδες, βοηθάει στην πέψη και ρίχνει και το ζάχαρο. Και επίσης έχει φανεί ότι βοηθάει και στο καρκίνο, εντάξει, στην καταπολέμηση. Είναι superfood. Superfood. Αγκινάρα, η καρδιά. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι φασόλια τα φρέσκα. Εντάξει, φασόλι φρέσκο, φυτικές ίνες. Ρίχνει το ζάχαρο, βοηθάει στην πέψη, βοηθάει και το έντερο πάρα πολύ, βάζει ένα χεράκι. Και είναι τίγκα στην πρωτεΐνη. Είναι φυτικής προέλευσης, αλλά είναι πρωτεϊνούχο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τρώμε μόνο κρέας, μπορούμε να φάμε και τα λαχανικά μας και να φάμε την πρωτεΐνη μας. Εντάξει, οπότε, εάν τρως αυτά τα τρία, η κοιλιά θα πέσει, θα φύγει, θα εξαφανιστεί. Άντε, γεια. Λοιπόν, εάν θες να δεις πώς το έκανα εγώ και πώς μπορείς και εσύ, πάτα το προφίλ μου, πάτα το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και δες αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που εξηγώ τη δίαιτα βήμα-βήμα.